Γεια σας, είμαι ο Μινάζας Γέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και σήμερα θα σας παρουσιάσω την έκτη ενότητα του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμμένης Επεξεργασίας με θέματα αρχιτεκτονικές μνημών UMA NUMA και κάποια στοιχεία παράλληλου προγραμματισμού. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι η κατανόηση των βασικών αρχιτεκτονικών διαμοιραζόμενης μνήμης παράλληλων συστημάτων και η παρουσίαση παραδειγμάτων παραλληλοποίησης. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε κάποιο σύστημα παράλληλης επεξεργασίας με μνήμη, διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα που ανήκει στην κατηγορία του παράλληλου συστήματος με κοινή μνήμη, κοινόχρηστη μνήμη, όπου εδώ πέρα έχουμε λοιπόν ένα κοινόχρηστο τμήμα μνήμης, shared memory, και επεξεργαστές που συνδέονται πάνω σε αυτό. Όλοι οι επεξεργαστές αυτοί έχουν πρόσβαση στην ίδια μνήμη. Μια άλλη κατηγορία στο σχήμα Β, βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα δίκτυο διασύνδεσης, όπου έχουμε πολλούς υπολογιστές, ο κάθε υπολογιστής έχει την δικιά του τοπική μνήμη και επικοινωνεί με τους άλλους επεξεργαστές χρησιμοποιώντας αυτό το δίκτυο διασύνδεσης. Ενώ έχουμε και την κατηγορία που φαίνεται στο γράφημα C, όπου ο κάθε επεξεργαστής έχει την τοπική μνήμη, αλλά δεν υπάρχει ένα γρήγορο δίκτυο διασύνδεσης, αλλά χρησιμοποιείται το ίντερνετ, όπου έχουμε το grid computing. Η οργάνωση της μνήμης σε πολυπύρηνα συστήματα ακολουθεί την εξής αρχιτεκτονική. Ο κάθε πυρήνας, για παράδειγμα για τον Intel Xeon 7500 που έχει 8 πυρήνες, ο κάθε πυρήνας έχει κρυφή μνήμη επίπεδου 1 και επίπεδου 2 που είναι ιδιωτική, ο κάθε πυρήνας έχει τη δικιά του μνήμη και υπάρχει η κοινή μνήμη κρυφή επίπεδου 3, όπου χρησιμοποιώντας ένα μηχανισμό διατήρησης της συνέπειας μεταξύ των κρυφών μνημών, μπορεί και χρησιμοποιείται από όλους τους επεξεργαστές. Επίσης, έχει δύο ελεκτές μνήμης DDR3, προκειμένου να έχει πρόσβαση στη μνήμη. Και έχει επίσης έναν τρόπο επικοινωνίας με άλλους επεξεργαστές, προκειμένου να συγχρονίζεται και να ανταλλάσσει μήνυμα ένας επεξεργαστής με έναν άλλον επεξεργαστή. Βλέπουμε στον AMD Opteron 6100 με 12 πυρήνες ότι ακολουθεί μια παρόμοια λογική και εδώ υπάρχει κρυφή μνήμη επίπεδου 1 και 2 που είναι ιδιωτική και κρυφή μνήμη επίπεδου 3 που είναι κοινή. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ομοίως υπάρχει ένα κανάλι επικοινωνίας από επεξεργαστή σε επεξεργαστή και ότι ο κάθε επεξεργαστής έχει το δικό του ελεκτή μνήμης για πρόσβαση στη μνήμη. Η επικοινωνία από επεξεργαστή σε επεξεργαστή απαιτείται όταν ένας επεξεργαστής θέλει να χρησιμοποιήσει δεδομένα που βρίσκονται σε μνήμη που διαχειρίζεται άλλος επεξεργαστής. Η οργάνωση της μνήμης σε κατανεμμένα συστήματα μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι η λογικά κατανεμμένη μνήμη, όπου κάθε μνήμη έχει τη δικιά της διεύθυνση και μπορεί να προσπελαστεί μόνο από τους επεξεργαστές στους οποίους ανήκει. Και θα πρέπει λοιπόν ο κάθε επεξεργαστής που δεν έχει αυτά τα δεδομένα αλλά θέλει να έχει πρόσβαση σε αυτά να ζητήσει από τον επεξεργαστή που τα διαχειρίζεται. Και η δεύτερη οργάνωση είναι της κοινόχρησης κατανεμμένης μνήμης, όπου όλες οι μνήμες είναι χωρικά κατανεμμένες αλλά αποτελούν ένα ενιαίο χώρο διευθύνσεων. Και έτσι λοιπόν ένας απομακρυσμένος επεξεργαστής μπορεί να γράψει άμεσα σε μία μνήμη που βρίσκεται στην τοπική μνήμη ενός άλλου επεξεργαστή, αλλά βέβαια αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μεγάλη διακύμανση στο χρόνο πρόσβασης στη μνήμη. Για παράδειγμα, αν η μνήμη αυτή βρίσκεται στον ίδιο τον επεξεργαστή, τότε θα είναι πολύ πιο γρήγορη η πρόσβαση σε αυτή εδώ τη μνήμη, ενώ αν αυτή η μνήμη ανήκει σε έναν απομακρυσμένο επεξεργαστή, τότε θα υπάρχει μία αυξημένη καθυστέρηση. Οι κατηγορίες λοιπόν των παράλληλων συστημάτων είναι τα shared memory multiprocessors, δηλαδή κάθε επεξεργαστής να έχει ίδια πρόσβαση στη φυσική μνήμη,
πολυπολογιστές με μεταβίβαση μηνυμάτων, όπου ο κάθε επεξεργαστής έχει τη δικιά του μνήμη και οι επεξεργαστές επικοινωνούν μεταξύ τους με τη χρήση ενός δικτύου διασύνδεσης και μεταβίβασης μηνυμάτων, και τα παράλληλα συστήματα πλέγματος ή ευρείας περιοχής, όπου εκεί πέρα η επικοινωνία γίνεται με τη χρήση μηνυμάτων, αλλά υπάρχει αυξημένη καθυστέρηση εξαιτίας του δικτύου. Η κατηγοριοποίηση των συστημάτων μοιραζόμενης μνήμης, δηλαδή κοινόχρησης μνήμης, είναι η εξής. Υπάρχει η κατηγορία UMA, ομοιόμορφη προσπέλαση μνήμης, NUMA, μη ομοιόμορφης προσπέλασης μνήμης, και Cache Only Memory Architecture, κόμμα, τα οποία θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Η πρώτη αρχιτεκτονική λοιπόν είναι η αρχιτεκτονική μνήμης Uniform Memory Access, UMA. Εδώ έχουμε λοιπόν μια κοινή μνήμη προσβάσιμη από όλους τους επεξεργαστές μέσω ενός δικτύου διασύνδεσης, με τον ίδιο τρόπο που ένας επεξεργαστής μπορεί να έχει πρόσβαση στη μνήμη. Υπάρχει ένας απλός διάβλος ή πολλαπλός διάβλος ή διάβλος διασταύρωσης που συνδέει τους επεξεργαστές με τις μνήμες. Κάθε επεξεργαστής έχει ίση ευκαιρία για εγγραφική ανάγνωση στη μνήμη και ονομάζεται SMP επειδή η πρόσβαση στη μνήμη είναι ισορροπημένη. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε μια UMA, Uniform Memory Access, ίδιο χρόνο πρόσβαση στη μνήμη από κάθε επεξεργαστή. Η UMA οργάνωση μνήμης είναι από τις πιο δημοφιλείς συστήματα διαμοιραζόμενης μνήμης, και εμπορικά παραδείγματα αυτής της αρχιτεκτονικής είναι οι Sun Starfire Servers, HBV Servers, Compaq Alpha Server κτλ. Έχουμε λοιπόν τη μνήμη, η οποία μέσω ενός κοινού διάβλου διασύνδεσης είναι διαθέσιμη σε κάθε επεξεργαστή. Εδώ έχουμε επεξεργαστή με το P και το C υποδηλώνει την κρυφή μνήμη. Όπως είπαμε, αυτή η αρχιτεκτονική χρησιμοποιήθηκε και σε διάφορες υπολογιστές. Ένα από αυτούς που χρησιμοποιήθηκε ήταν Sequent. Sequent Computer System ήταν τα πρώτα SMP μηχανήματα του 1984. Διατηρούσε συνάφεια μνήμης, εκτελούσε το λειτουργικό σύστημα Oracle Unix μέχρι το 1990. Και στο τέλος τροποποίησαν τα συστήματά τους από NUMA, αγοράστηκαν από την IBM. Το 2000 η Intel πρόσφερε την αρχιτεκτονική Itanium και οδήγησε σε πτώση τιμών. Και έτσι λοιπόν το 2002 η IBM, λόγω μείωσης των πωλήσεων, αναγκάστηκε να πωλήσει όλους τους μηχανικούς Sequent και να σταματήσει η παραγωγή τους. Πολύ γνωστά μηχανήματα Sequent ήταν το Balance 21000, όπου είχε 20 επεξεργαστές των 8 MHz με write-through crash, μια κοινή μνήμη, και εκτελούσε Unix 4.2 BSD, και οι μεγαλύτεροι πελάτες ήταν οι τράπεζες, η κυβέρνηση, οι εμπορικές επιχειρήσεις και πανεπιστήμια. Ένα άλλο μηχάνημα Sequent ήταν το Symmetry 2000, που είχε παρουσιαστεί το 1987, είχε 30 επεξεργαστές 83-86 με διάβλο 64-bit, εκτελούσε μια έκδοση του Unix και χρησιμοποιούνταν κυρίως για τις βάσεις δεδομένων, και σε επόμενες εκδόσεις είχαν χρησιμοποιήσει 486 και Pentium. Εδώ πέρα αυτό το σύστημα χρησιμοποιούσε CC-NUMA, μια αρχιτεκτονική που θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Στο Sequent λοιπόν υπήρχε η κοινόχρηστη μνήμη και ένας κοινός διάβλος, όπου υπήρχαν επεξεργαστές με κρυφή μνήμη που συνδέονταν σε αυτόν τον κοινό διάβλο και είχαν πρόσβαση σε αυτή την κοινή μνήμη. Και επίσης υπήρχε και ένας ιεραρχικός διάβλος όπου συνέδε άλλους τέτοιους κόμβους. Και έτσι λοιπόν πολύ εύκολα μπορούσαν να δημιουργηθούν συστήματα με δεκάδες επεξεργαστές. Σε ένα λοιπόν τυπικό σύστημα SMP φαίνεται ο κάθε επεξεργαστής που έχει τη δικιά του ιδιωτική μνήμη, L1-L2. Υπάρχει μία L3 που είναι κοινή στους επεξεργαστές και ασφαλώς η μνήμη όπου είναι διαθέσιμη με ομοιόμορφο τρόπο σε όλους τους επεξεργαστές. Και υπάρχει βέβαια και η είσοδος-έξοδος.
Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει καθυστέρηση στις κρυφές μνήμες επίπεδου L1, L2, L3 και στην μνήμη. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν τρεις τρόποι σύνδεσης των επεξεργαστών στα UMA συστήματα με UMA αρχιτεκτονική. Ο πρώτος τρόπος είναι ότι οι επεξεργαστές συνδέονται στον διάβλο και δεν έχουν κρυφή μνήμη. Στο διάβλο βέβαια συνδέεται και η εξωτερική μνήμη. Αυτό βέβαια έχει το μειονέκτημα ότι οποιαδήποτε πρόσβαση απαιτεί στη μνήμη απαιτεί να επικοινωνήσει ο επεξεργαστής με την μνήμη και άρα μεγάλη επιβάρηση στον διάβλο και μεγάλη καθυστέρηση. Βέβαια δεν υπάρχει πρόβλημα συνέπειας μνήμης. Η άλλη αρχιτεκτονική είναι όταν ο κάθε επεξεργαστής έχει και μία τοπική κρυφή μνήμη και στη συνέχεια όταν γίνεται πρόσβαση στη μνήμη, πρώτα γίνεται στην κρυφή μνήμη και αν υπάρχει αστοχία τότε η πρόσβαση προωθείται στην εξωτερική μνήμη. Δηλαδή εδώ έχουμε μείωση των προσβάσεων στον διάβλο αλλά μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα συνέπειας μνήμης. Και η τρίτη περίπτωση είναι όταν έχουμε τους επεξεργαστές μας με την κρυφή μνήμη και μία ιδιωτική μνήμη αναεπεξεργαστή, αλλά να υπάρχει και μία κοινόχρηστη μνήμη. Όλες αυτές οι αρχιτεκτονικές είναι UMA, δηλαδή ο κάθε επεξεργαστής έχει ομοιόμορφο και ίδιο τρόπο πρόσβασης και καθυστέρησης στη μνήμη. Αν υπάρχουν ένας μικρός αριθμός από επεξεργαστές, τότε δεν υπάρχει μεγάλη συμφόρηση στο διάβλο. Διαφορετικά, προκαλείται πρόβλημα συναγωνισμού στη μνήμη, αφού όλοι οι επεξεργαστές χρησιμοποιούν μια κοινή μνήμη. Για μεγαλύτερο αριθμό επεξεργαστών, πρέπει να προσθεθεί η κρυφή μνήμη για να μειωθεί η επιβάρηση του διάβλου, αλλά αυτό επιλύεται εν μέρη, γι' αυτό και δεν μπορούν να τοποθετηθούν δεκάδες επεξεργαστές πάνω σε έναν κοινό διάβλο. Η χρήση λοιπόν της κρυφής μνήμης αντιμετωπίζει το πρόβλημα του ανταγωνισμού της μνήμης αλλά δημιουργεί ένα άλλο πρόβλημα, όπως είπα προηγουμένως, και το πρόβλημα που δημιουργείται είναι της συνάφειας ή συνέπειας κρυφής μνήμης. Εμφανίζεται λοιπόν όταν κάποιος επεξεργαστής γράφει σε μία θέση μνήμης η οποία βρίσκεται στην κρυφή μνήμη ενός άλλου επεξεργαστή. Έτσι λοιπόν ο άλλος επεξεργαστής, επειδή έχει στην κρυφή μνήμη τα συγκεκριμένα δεδομένα της μνήμης, όταν τροποποιηθεί η εξωτερική μνήμη δεν θα καταλάβει ότι έχει γίνει αλλαγή και θα χρησιμοποιεί άκυρα δεδομένα. Μία λύση στο πρόβλημα της συνέπειας της κρυφής μνήμης είναι η τεχνική write-through, εγγραφή διαμέσου. Στην εγγραφή διαμέσου λοιπόν, μόλις κάποιος επεξεργαστής γράψει, γίνεται broadcast της τιμής στον κοινό διάδρομο και όλοι οι επεξεργαστές ακούν το κοινό διάδρομο και αν κάποιος κρατάει αντίγραφο, τότε ενημερώνει ανάλογα την αντίστοιχη θέση. Μια λύση στον συναγωνισμό της μνήμης είναι η χρήση πολλαπλών τμήματων ή αρθρωμάτων μνήμης. Εδώ βέβαια απαιτεί ένα δίκτυο διασύνδεσης που να επιτρέπει ταυτόχρονη πρόσβαση σε διαφορετικές μονάδες μνήμης και ασφαλώς όλα τα τμήματα δημιουργούν μια κοινή μνήμη που όλοι οι επεξεργαστές έχουν ίδιο χρόνο πρόσβαση σε κάθε διεύθυνση. Μπορεί να εμφανιστεί συνωσισμός αν απαιτούνται πολλαπλές ταυτόχρονες προσβάσεις στο ίδιο τμήμα μνήμης. Μια άλλη τεχνική που μας απαλλάσσει από την επιβάρηση που παρατηρείται όταν έχουμε συνεχόμενες προσβάσεις σε μία μνήμη είναι η τεχνική της μίας διαδοχικής διευθυνσοδότησης. Δηλαδή, σε κάθε άρθρωμα μνήμης δεν τοποθετούνται συνεχόμενες διευθύνσεις, αλλά τοποθετούνται κυκλικά οι διευθύνσεις. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε τρία άρθρωματα μνήμης, η διεύθυνση 0 πάει στη μονάδα μνήμης 1, η διεύθυνση 1 στη μονάδα μνήμης 2 και η διεύθυνση 2 στη μονάδα μνήμης 3 και αυτό συνεχίζεται κυκλικά. Έτσι λοιπόν, αν οι επεξεργαστές ζητήσουν τα στοιχεία 0, 1, 2, 3, 4 κτλ, δεν θα παρουσιαστεί συνωστισμός. Γίνεται μια καλύτερη εκμετάλλευση του εύρους ζώνης, μια καλύτερη κατανομή των προσβάσεων στις μνήμες.
Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε συστήματα UMA με σύνδεση διάβλου διασταύρωσης ή crossbar, όπου έχουμε 8 επεξεργαστές και 8 μνήμες και βλέπουμε λοιπόν ότι ανά πάση στιγμή ο κάθε επεξεργαστής μπορεί να μιλήσει με οποιοδήποτε άρθρωμα μνήμης με τη χρήση ενός διακόπτη crossbar switch. Και εδώ βλέπουμε, πότε είναι ανοιχτός ο διακόπτης και πότε είναι κλειστός. Η χρήση του crossbar βοηθάει τη σύνδεση πολλών επεξεργαστών σε πολλές μνήμες και αντιμετωπίζει το πρόβλημα του κορεσμού του κοινού διάβλου. Το crossbar switch χρησιμοποιεί ειδικούς διακόπτες, όπου αντίστοιχως ανοίγουν ή κλείνουν για να συνδέουν τον κάθε επεξεργαστή με τη μνήμη που απαιτεί. Βέβαια, μπορεί να γίνει και συνοσισμός αν υπάρχει μικρότερος αριθμός μνημών, αθρωμάτων μνήμης από ό,τι επεξεργαστές. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια μπορεί να γίνει η τμηματοποίηση, η διαμερισματοποίηση και να μειωθεί αυτή η επιβάρηση. Στη χρήση λοιπόν διακόπτη χρησιμοποιείται μία κωδικοποίηση όπου συνήθως έχει τη μορφή 4 πεδίων, module, address, opcode και value. Module είναι το άρθρωμα μνήμης που θέλει να επικοινωνήσει ο επεξεργαστής. Address είναι η διεύθυνση μέσα σε αυτό το module που θέλει να γράψει, να διαβάσει. Κάτι που καθορίζεται από το opcode, read-write. Και τέλος value, η τιμή που θέλουμε να γραφτεί στη μνήμη. Εκτός από το crossbar switch μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ένα omega switch, όπου βλέπουμε εδώ πέρα έχουμε 3 ενδιάμεσα στάδια και έχει μικρότερο κόστος από ότι το crossbar switch, αλλά εδώ πέρα υπάρχουν περιπτώσεις να δημιουργηθεί πιο εύκολα ο συνωστισμός της μνήμης. Συνεχίζουμε λοιπόν στην επόμενη αρχιτεκτονική που είναι η αρχιτεκτονική NUMA. NUMA λοιπόν είναι η Non-Unified Memory Access. Υπάρχουν τρεις υποκατηγορίες σε αυτήν εδώ την αρχιτεκτονική. Πρώτον είναι η Simple NUMA, όπου η συνέπεια της κρυφής μνήμης δεν διατηρείται από το hardware, αλλά διατηρείται με κάποιο άλλο τρόπο, software. Η δεύτερη κατηγορία είναι η CC NUMA, Cache Coherent NUMA, που παρέχει μία συνέπεια στην κοινή μνήμη. Και η τρίτη κατηγορία είναι το COMA, Cache Only Memory Architecture, όπου δεν υπάρχει μνήμη και δεν υπάρχει μία home memory, αλλά υπάρχουν σελίδες που κατανείμονται στην κοινή μνήμη. Ας δούμε την πρώτη κατηγορία. Η πρώτη κατηγορία είναι η Simple NUMA. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε Non-Uniform Memory Access, μία ομοιόμορφη προσπέλαση μνήμης, δηλαδή κάθε επεξεργαστής έχει άμεση και ταχύτατη πρόσβαση σε ένα τμήμα της κοινής μνήμης. Υπάρχει ένας κοινός χώρος διεύθυνσης μνήμης, Shared Address Space. Ο χρόνος πρόσβασης σε κάθε άθρωμα μνήμης εξαρτάται από την απόσταση του κάθε επεξεργαστή από αυτό. Γι' αυτό είναι μη ομοιόμορφη προσπέλαση μνήμης. Δηλαδή, ένας επεξεργαστής που κάνει πρόσβαση μνήμης σε ένα άθρωμα που είναι σχετικά κοντά σε αυτόν θα έχει πολύ καλύτερο χρόνο πρόσβαση από ότι ένας επεξεργαστής που είναι αρκετά απομακρυσμένο από αυτό το άθρωμα μνήμης. Το δίκτυο διασύνδεσης μπορεί να είναι ιεραρχική διάβλη, δέντρα κτλ. Η απόδοση εξαρτάται από την τοπικότητα των δεδομένων. Δηλαδή, κατά πόσο οι αιτήσεις από τις επεξεργαστές δεδομένα αφορούν τοπικές ή όχι θέσεις μνήμης. NUMA έχουμε και στους σημερινούς servers, δηλαδή σε ένα motherboard που έχουμε πολλαπλά socket και σε κάθε socket υπάρχει ένας επεξεργαστής που διαχειρίζεται την μνήμη που βρίσκεται κοντά σε αυτό το socket. Έτσι λοιπόν, ένα server που έχει δύο NUMA domains σημαίνει ότι έχει δύο sockets και το κάθε socket έχει μία περιοχή μνήμης. Για παράδειγμα, αν ένα server έχει 24 GB RAM, τότε μπορεί το NUMA 1 να είναι από 1 έως 12 GB και το NUMA 2 να είναι από 13 έως 24 GB μνήμης. Έτσι λοιπόν,
θα πρέπει ο προγραμματιστής που χρησιμοποιεί ένα τέτοιο σύστημα να γνωρίζει το νούμα, να γνωρίζει πώς κατανέμονται οι μνήμες στο σύστημά τους, κάτι που το βλέπουμε και εμείς σε ένα εργαστήριο του μαθήματος, όπου χρησιμοποιούμε το εργαλείο Liquid, ώστε να έχουμε εικόνα της αρχιτεκτονικής την οποία προγραμματίζουμε, και στη συνέχεια να ξέρει πώς θα δομήσει το πρόγραμμά του, ώστε να έχει προσβάσεις κάθε φορά στο νούμα domain που είναι πιο κοντά εκεί που εκτελείται το thread. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσει το CPU Affinity ώστε να κλειδώσει κάποια thread σε συγκεκριμένο επεξεργαστή και να δεσμέψει μνήμη στο νούμα που ανήκει σε αυτόν τον επεξεργαστή, προκειμένου να έχει τους καλύτερους χρόνους πρόσβασης. Αυτό βέβαια είναι αρκετά εξειδικευμένο και γι' αυτό δεν γίνεται και τόσο συχνά, αλλά για high performance computing είναι σημαντικό να το κάνει κάποιος. Στο NUMA έχουμε λοιπόν διαφορετικούς χρόνους πρόσβασης και καθυστέρησης αναλόγως την διεύση της μνήμης, και έχουμε βέβαια εικόνα για ένα ενιαίο χώρο διευθύνσεων της μνήμης, αλλά η κάθε διεύθυνση έχει διαφορετική καθυστέρηση για το κάθε επεξεργαστή. Αυτό πολλές φορές ονομάζεται και κατανεμημένη κοινόχρηστη μνήμη. Εδώ πέρα λοιπόν ο επεξεργαστής μπορεί να έχει πρόσβαση στη μνήμη, αλλά δεν διατηρείται η συνέπεια μνήμης. Εδώ έχει απλό υλικό, το software πολλές φορές χρησιμοποιείται για να παρέχει την συνέπεια μνήμης και είναι κατάλληλο για την διασύνδεση πολλών επεξεργαστών, supercomputers, Senju, 3D, Earth Simulator κτλ. Οι σημερινοί υπερυπολογιστές χρησιμοποιούν το Simple NUMA Structure γιατί είναι πολύ εύκολο στο προγραμματισμό και έχει πολλές δυνατότητες από το δίκτυο διασύνδεσης. Η NUMA λοιπόν χρησιμοποιήθηκε το 1970 πρώτη φορά με ένα σερβερο που υπήρχαν πολλαπλοί PDP 11 επεξεργαστές που είχαν απεικόνιση σε αθρώματα μνήμης χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο switch ονόματι K-Map. Ένα γνωστό μηχάνημα που χρησιμοποίησε την NUMA αρχιτεκτονική έρχεται από την εταιρεία Cray, το TAF3D, το οποίο χρησιμοποιούσε επεξεργαστές α21064, ενώ NUMA υιοθέτησε και ο προσομοιωτής, ο ιαπωνικός προσομοιωτής της γης, κυρίως για τους σεισμούς που χρησιμοποιήθηκε, το 2002, ο NUMA Earth Simulator. Εκεί πέρα λοιπόν, ο κάθε κόμβος, και ήταν 640 όλοι κόμβοι, είχε 8 επεξεργαστές, όπου ταυτόχρονα είχε και 16 GB κοινόχρησης μνήμης. Έτσι τελικά, με ένα δίκτυο διασύνδεσης 16 GB ανά σεκόντ διπλού bandwidth, είχε την ικανότητα να παρέχει ως NUMA τη μνήμη του συστήματος σε όλους τους κόμβους. Και ο IBM BlueJean χρησιμοποίησε NUMA. Εδώ πέρα βλέπουμε λοιπόν ότι υπήρχαν στο BlueJean 4 MB ανά επεξεργαστή, το κάθε chip είχε 2 επεξεργαστές, η κάθε compute card είχε 2 chips και αυτή τη μνήμη που 2 τσιπάκια προηγουμένως. Υπήρχε το node board, 16 compute cards, υπάρχει το cabinet και υπήρχε το system. Συνολικά λοιπόν 16 terabyte μνήμης και 360 teraflops. Στο μοντέλο NUMA λοιπόν, ο κάθε κόμβος δίνει τη μνήμη του σε έναν ενιαίο χώρο διευθύνσεων και γι' αυτό το λόγο υπάρχει διαφορετικός χρόνος πρόσβασης αναλόγως της διεύθυνσης της μνήμης. Για παράδειγμα, ο Node 0
αν ζητήσει κάποια δεδομένα που ανήκουν στο εύρος μνήμης που αντιστοιχεί στο δικό του μπλοκ μνήμης, τότε έχει τον καλύτερο χρόνο πρόσβασης σε σχέση με π.χ. άμα κάνει πρόσβαση στο 3, στο εύρος διευθύνσεων που ανήκουν στην τρίτη περιοχή, που δεν είναι τοπική μνήμη δικιού του, αλλά ανήκει σε κάποιον άλλον επεξεργαστή. Η Νούμα λοιπόν έχει σχεδιαστεί για να ξεπεράσει τα όρια κλιμάκωσης που υπάρχουν στα SMP συστήματα. Ασφαλώς απαιτείται διασύνδεση υψηλής ταχύτητας και η αρχιτεκτονική Νούμα και UMA έχουν κοινό χώρο διευθύνσεων μνήμης. Ορισμός λοιπόν της τοπικής μνήμης. Η τοπική μνήμη είναι η μνήμη που βρίσκεται στον ίδιο διάβλο με τον επεξεργαστή που εκτελεί μια διεργασία και κάθε μνήμη που δεν ανήκει σε αυτήν την κατηγορία ονομάζεται απομακρυσμένη μνήμη. Ένα παράδειγμα με Νούμα από την πραγματική ζωή μπορούμε να δώσουμε το εξής. Έστω να ψήνουμε ένα κέικ, κάποια υλικά τα έχουμε στο ντουλάπι, στο ψυγείο, που αυτά αντιπροσωπεύουν την τοπική μνήμη, local memory. Κάποια όμως θα τα δανειστούμε από το γείτονα, αν δεν τα έχουμε όλα. Αυτά τα δεδομένα λοιπόν ανήκουν σε μια απομακρυσμένη μνήμη, remote memory. Προσπαθούμε να έχουμε όσα παραπάνω από τα υλικά που χρειαζόμαστε στο ντουλάπι μας. Το ντουλάπι μας όμως χωράει συγκεκριμένο αριθμό υλικών, όχι όλα, και μπορούμε να αφήσουμε μερικά στο γείτονα αν δεν χωράνε στο δικό μας ντουλάπι. Έτσι λοιπόν, αυτό το παράδειγμα συνδέεται με την χρήση της Νούμα στους υπερυπολογιστές. Σε ένα τυπικό λοιπόν σύστημα Νούμα βλέπουμε ότι υπάρχουν compute nodes, όπου ο κάθε compute node έχει μια σειρά από επεξεργαστές και μνήμη που τη δίνει διαθέσιμη στο σύστημα συνολικά, προκειμένου να εμφανίζεται το σύστημα με μια πολύ μεγάλη ποσότητα μνήμης. Οι καθυστερήσεις βέβαια είναι στις κρυφές μνήμες L1, L2, L3, στην τοπική μνήμη, στην απομακρυσμένη CAS και στην απομακρυσμένη μνήμη. Τα χαρακτηριστικά των μηχανών Νούμα είναι ότι υπάρχει ένας κοινός ομοιόμορφος χώρος διευθύνσεων σε όλους τους επεξεργαστές. Η πρόσβαση γίνεται μέσω των τυπικών εντολών πρόσβασης και εγγραφής στη μνήμη Load και Store, και η πρόσβαση στην απομακρυσμένη μνήμη είναι πιο αργή από την πρόσβαση στην τοπική μνήμη. Βλέπουμε λοιπόν ένα άλλο σύστημα που χρησιμοποιεί Νούμα, όπου υπάρχει το δίκτυο διασύνδεσης και υπάρχουν 256 κόμβοι και η μνήμη διαιρείται, και η μνήμη που προσφέρει ο κάθε κόμβος προστίθεται στην κοινή μνήμη προκειμένου να είναι διαθέσιμη από όλους τους κόμβους. Και ο τρόπος που διευθυνσιοδοτείται η μνήμη χρησιμοποιεί τα ανώτερα bit της μνήμης προκειμένου να μπορεί να βρεθεί σε ποιον υπολογιστή βρίσκεται κάθε φορά η μνήμη. Για παράδειγμα, αν θεωρήσουμε ότι κάθε κόμβος έχει 16 MB μνήμης, τότε η συνολική μνήμη είναι 2 στις 32 byte, το οποίο διαιρείται σε 2 στην 26η γραμμές CAS από 64 byte η κάθε γραμμή. Αν κάνουμε τον υπολογισμό, είναι πάλι 2 στις 32. Η συνολική μνήμη του συστήματος έχει προέλθει από τις επιμέρους τοπικές μνήμες των κόμβων. Για παράδειγμα, τα 0 16 MB έχουν έρθει από τον κόμβο 0, τα 16 ως 32 από τον κόμβο 1 κτλ. Κάθε κόμβος έχει ένα κατάλογο που περιέχει μία καταχώρηση για κάθε μία από τις 2 στην 18η γραμμές CAS. Και υπάρχει και το directory, όπου έχει τη συνολική εικόνα του συστήματος ως προς τη μνήμη, και μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι μία γραμμή μνήμης κάθε φορά βρίσκεται στην κρυφή μνήμη ενός κόμβου. Υπάρχει λοιπόν και ο κατάλογος κάθε κόμβου, όπου απαιτεί ένα πολύ γρήγορο ειδικού τύπου υλικό, γιατί η πρόσβαση στον κατάλογο γίνεται ανά πάσα στιγμή και συνεχώς, και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι πολύ γρήγορη η έβρεση της
διεύθυνσης που βρίσκεται αυτή η μνήμη. Για παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι 20 αναφορές στον επεξεργαστή στη διεύθυνση, ότι ο επεξεργαστής 20 κάνει πρόσβαση στη διεύθυνση 0x24000108, τότε αυτή η διεύθυνση βρίσκεται στο node 36 block 4 offset 8. Αυτό το βρίσκουμε με το να διαιρέσουμε κάθε φορά τη διεύθυνση στα συγκεκριμένα bit width που έχουμε υπολογίσει πιο πριν. Άρα λοιπόν ο node 20 θα στείλει ένα μήνυμα στον κόβο 36, γιατί είπαμε στον κόβο 36 είναι μνήμη, για να ρωτήσει κατά πόσο το block 4 βρίσκεται εκεί πέρα ή όχι, και αν βρίσκεται στην gas θα το επιστρέψει, αλλιώς θα το φέρει από τη RAM. Συνεχίζουμε στην επόμενη αρχιτεκτονική, που είναι η αρχιτεκτονική μνήμης CC-NUMA. Στην αρχιτεκτονική μνήμης λοιπόν CC-NUMA έχουμε το μοντέλο CAS Coherence NUMA. Σχεδόν όλοι οι υπολογιστές λοιπόν έχουν μια τοπική CAS εκτός από την τοπική μνήμη για να εκμεταλλευτούν την τοπικότητα της αναφοράς. Έχουμε δει λοιπόν ότι η χρήση της κρυφής μνήμης μειώνει την επιβάρυνση του διάβλου και αυξάνει την ταχύτητα εκτέλεσης κάποιων υπολογισμών, γιατί τα δεδομένα βρίσκονται ήδη on chip και δεν χρειάζονται να προσπελαστούν από την εξωτερική off chip μνήμης. Απαιτείται ένας μηχανισμός για τη συνέπεια της μνήμης και η εγκατάσταση μιας κρυφής μνήμης απαιτεί λοιπόν ειδικό εξοπλισμό για να διατηρηθεί η συνάφεια της μνήμης και δημιουργούνται υπολογιστές NUMA με συνάφεια κρυφής μνήμης, CAS Coherent NUMA. Απαιτείται βέβαια διαδιεπεξεργαστική επικοινωνία ανάμεσα στους ελεκτές της κρυφής μνήμης προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η συνέπεια. Υπάρχει αρκετά μειωμένη απόδοση αν πολλαπλοί επεξεργαστές προσπαθούν να προσπελάσουν την ίδια περιοχή μνήμης και εδώ την ίδια στιγμή και τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζουν NUMA προσπαθούν να ελοχιστοποιήσουν αυτές τις περιπτώσεις. Χρησιμοποιούνται τέλος ειδικά πρωτόκολλα συνάφειας για να μειώνεται η επικοινωνία στο ελάχιστο. Εμπορικά παραδείγματα είναι οι συστοιχίες των επεξεργαστών AMD Opteron, οι συστοιχίες των επεξεργαστών Intel Itanium και απαιτείται ειδική υποστήριξη από το chipset όπως το SGI-S Hub, το Intel Epsilon 8870 και το HPSX2000. Ένα παράδειγμα που χρησιμοποιεί η CC-NUMA είναι ο Ryzen 3000 που είχε παρουσιαστεί στο 2000, ο Jump 1 που είχε 250 clusters όπου ο κάθε cluster είχε 16 επεξεργαστές και είχαν πρόσβαση σε ένα κοινό αποθηκευτικό χώρο. Είχε δημιουργηθεί στο Kyoto University και η NUMA μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα είδος συστοιχίας υπολογιστών με πολύ ισχυρή ζεύξη. Η NUMA λοιπόν μπορεί να υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε software ή σε hardware και ασφαλώς η υλοποίηση με λογισμικό προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Κάποιες ερωτήσεις που θα πρέπει να είστε έτοιμοι να απαντήσετε σε αυτό το σημείο είναι ποιες είναι οι κατηγορίες των πολυεπεξεργαστών ως προς την αρχιτεκτονική μνήμη που διαθέτουν και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας. Αυτό εδώ πέρα είναι η κοινόχρηση μνήμη, η κατανεμημένη μνήμη. Στα συστήματα UMA κοινού διάβλου, ποιο στοιχείο προσδιορίζει το μέγιστο αριθμό επεξεργαστών, είναι η επιβάρυνση της επικοινωνίας του διάβλου. Τι ονομάζεται ανταγωνισμός μνήμης και πού εμφανίζεται, όταν πολλαπλοί επεξεργαστές απαιτούν πρόσβαση στην ίδια περιοχή μνήμης και μπορεί να αντιμετωπιστεί με την χρήση καταρχήν κρυφών μνημών και δεύτερον με τη χρήση της μη συνεχούς διευθυνσοδότησης ανά περιοχή μνήμης. Η χρήση κρυφής μνήμης τι πρόβλημα δημιουργεί και πώς αντιμετωπίζεται, είναι το πρόβλημα της συνέπειας κρυφής μνήμης, δηλαδή να υπάρχει διαφορετική εικόνα για την ίδια διεύθυνση της μνήμης RAM από άλλους επεξεργαστές και αντιμετωπίζονται με την χρήση του write-through ώστε να υπάρχει εγγραφή διαμέσου και να είναι ορατή άμεσα η εγγραφή σε μία μνήμη χρησιμοποιώντας τον κοινό διάβλο. Η λύση των πολλαπλών τμήματων μνήμης επιλέγει το πρόβλημα συνωσισμού ανταγωνισμού. Εφόσον γίνονται προσβάσεις σε διαφορετικές
Νήμες, ναι, το επιλύει, αλλά αν έχει γραφτεί το πρόγραμμα με τρόπο ώστε όλες οι προσβάσεις να γίνονται στο ίδιο άρθρο με νήμες, τότε δεν το επιλύει. Και πώς θα αντιμετωπίζουν τις ενώσεις μνήμης σε συστήματα UMA με πολλαπλά τμήματα μνήμης? Χρησιμοποιείται το crossbar switch ή το δίκτυο Omega. Και από τι εξαρτάται η απόδοση ενός πολυεπεξεργαστή νούμα? Από το πού γίνεται η πρόσβαση από τον κάθε επεξεργαστή. Θέλουμε λοιπόν ο κάθε επεξεργαστή να κάνει πρόσβαση σε περιοχές, σε διευθύνσεις μνήμης που είναι όσο δυνατόν πιο κοντά σε αυτές. Η χρήση της διαμοιραζόμενης μνήμης μπορεί να γίνει σε διάφορα επίπεδα. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει από το υλικό κατευθείαν άμεσα και έτσι λοιπόν η κοινή μνήμη να φαίνεται και στο λειτουργικό σύστημα και, και στις βιβλιοθήκες και στην εφαρμογή. Μπορεί να γίνει όμως από το λειτουργικό σύστημα, δηλαδή τα λειτουργικά συστήματα να συνδέονται μεταξύ τους και να επικοινωνούν και να εμφανίζουν στις εφαρμογές αυτή την έννοια της κοινόχρησης μνήμης, αλλά μπορεί επίσης να γίνει και από τις βιβλιοθήκες, runtime system, όπου φαίνεται η κοινόχρηση μνήμη στις εφαρμογές. Αναλόγως βέβαια το πού γίνεται αυτή η σύνδεση των διαφορετικών μνημών σε μια κοινόχρηστη περιοχή μνήμης, έχει βέβαια και τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, η λύση με το hardware είναι η πιο γρήγορη αλλά και πιο δύσκολη. Στο λειτουργικό σύστημα έχει κάποια αυξημένη δυσκολία, αλλά είναι πιο ευέλικτος ο τρόπος της σύνδεσης. Και τέλος, το runtime system είναι ο πιο εύκολος τρόπος υλοποίησης, αλλά δεν είναι και τόσο αποτελεσματικός, γιατί κάθε φορά θα πρέπει να μεταφερθούν μηνύματα διαμέσου του λειτουργικού συστήματος, του υλικού κτλ. Στον άλλο υπολογιστή, το οποίο τοποθετεί κάποια έξτρα καθυστέρηση. Ένας άλλος τρόπος που μπορούμε να χειριστούμε την κοινή μνήμη είναι με τη χρήση της σελιδοποίησης της διαμοιραζόμενης μνήμης. Δηλαδή, όλη η κοινόχρηστη μνήμη έχει διαιρεθεί σε σελίδες και οι σελίδες αυτές έχουν δοθεί σε επεξεργαστές. Έστω έχουμε 4 επεξεργαστές, ο κάθε επεξεργαστής έχει τη δικιά του τοπική μνήμη και αυτές οι σελίδες λοιπόν έχουν δοθεί σε επεξεργαστές. Όταν ένας επεξεργαστής θέλει να διαβάσει μια σελίδα που δεν είναι τοπική, τότε συμβαίνει κλασικά όπως και στα λειτουργικά συστήματα μια παγίδα και το υποσύστημα της μνήμης φέρνει αυτή τη σελίδα από τον απομακρυσμένο σταθμό εργασίας στον τοπικό σταθμό και επανεκκινεί την εκτέλεση αυτής της σελίδας. Για παράδειγμα, ο CPU 0 απαιτεί τη σελίδα 10, έτσι λοιπόν αυτή η σελίδα 10 μεταφέρεται από τον υπολογιστή που την έχει σε αυτό εδώ πέρα. Και αν θέλει μόνο για ανάγνωση, τότε μεταφέρεται ένα αντίγραφο και γίνεται read-only χρησιμοποιώντας την τεχνική του replication, δηλαδή της αντιγραφής, της κλωνοποίησης. Εμπορικά παραδείγματα της NUMA αρχιτεκτονικής είναι το, όπως είπαμε, SDI Origin, το Create TAF3, Epsilon, το AMD Opteron και Intel Itanium. Και πηγαίνουμε στην τελευταία κατηγορία που είναι η αρχιτεκτονική μνήμης κόμμα. Σε αυτή την κατηγορία η κοινή μνήμη είναι η κρυφή, το CAS. Κάθε επεξεργαστής έχει άμεση πρόσβαση σε ένα τμήμα της κοινής μνήμης και πιο αργή πρόσβαση στις απομακρυσμένες κρυφές μνήμες, γι' αυτό είναι και NUMA, Non-Uniform Memory Access. Υπάρχει μια επιπλέον CAS μνήμη που συμβάλλει στην απομακρυσμένη πρόσβαση στις κρυφές μνήμες και υπάρχει και ένας κοινός χώρος μνήμης, CAS Shared Memory. Εδώ πέρα λοιπόν η τοπική μνήμη κάθε κόμβου χρησιμοποιείται ως CAS, διαφέρει από την αρχιτεκτονική Simple NUMA, η οποία χρησιμοποιεί την τοπική μνήμη ως κανονική μνήμη. Εδώ η τοπική μνήμη χρησιμοποιείται ως κρυφή μνήμη. Στη NUMA κάθε διεύθυνση μνήμης αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση τοπικής μνήμης ενός κόμβου και η αντιστοίχηση αυτή δεν αλλάζει ποτέ, ενώ στο κόμμα η αντιστοίχηση αλλάζει. Μόλις απαιτηθεί λοιπόν μια πρόσβαση που δεν είναι τοπική, έχει ως συνέπεια να μετανασεύσει η αντίστοιχη γραμμή στην τοπική μνήμη του νέου κόμβου. Σε σύγκριση με την NUMA, αυτό ελαχιστοποιεί τον αριθμό των πλεοναζόντων αντιγράφων και επιτρέπει πιο αποδοτική χρήση των πόρων μνήμης. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα: πώς να βρεθούν τα συγκεκριμένα δεδομένα αφού δεν υπάρχει μια σταθερή αντιστοίχηση. Και επίσης, τι θα γίνει αν γεμίσει τοπική μνήμη από δεδομένα που έχουν μεταναστεύσει από άλλους κόμβους και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές υλικού για συνάφεια μνήμης. Υπάρχουν βέβαια
και υβριδικές αρχιτεκτονικές όπως νούμα και κόμμα και χρησιμοποιήθηκε στο Sun Wildfire. Στα εμπορικά παραδείγματα της κόμμα αρχιτεκτονικής είναι οι υπερυπολογιστές KSR1 και KSR2. Συνοψίζοντας λοιπόν τις διαφορές πολυυπολογιστών κατανεμημένων συστημάτων και πολυεπεξεργαστών, έχουμε το εξής. Στο σύστημα το multiprocessor, δηλαδή πολυεπεξεργαστές, έχουμε πολλούς επεξεργαστές και είναι όλα κοινόχρηστα. Ενώ στους πολυυπολογιστές έχουμε κόμβους που αποτελούνται από επεξεργαστή, μνήμη και διασύνδεση δικτύου και τα περιφερειακά κάποια είναι κοινόχρηστα, κάποια είναι ιδιωτικά. Ενώ στο κατανεμημένο σύστημα, σε ένα πλήρες κατανεμημένο σύστημα, έχουμε πλήρες υπολογιστές και ο κάθε υπολογιστής έχει όλα τα στοιχεία ιδιωτικά. Η τοποθεσία λοιπόν των πολυεπεξεργαστών βρίσκονται στο ίδιο rack, ενώ των πολυυπολογιστών στο ίδιο δωμάτιο, ενώ στο κατανεμημένο σύστημα σε όλο τον κόσμο. Η επικοινωνία γίνεται μέσω κοινόχρησης μνήμης στους πολυεπεξεργαστές, μέσω δικτύου διασύνδεσης στους πολυυπολογιστές και μέσω του κλασικού και τυπικού δικτύου με το ίντερνετ. Στα λειτουργικά συστήματα, στους πολυεπεξεργαστές έχουμε ένα που είναι κοινό για όλους τους επεξεργαστές. Στους πολυυπολογιστές είναι το ίδιο λειτουργικό σύστημα, αλλά έχουμε πολλαπλά αντίγραφα αυτού εδώ πέρα, ενώ στα κατανεμημένα συστήματα όλα είναι διαφορετικά. Το σύστημα αρχείων και στους πολυυπολογιστές και στους πολυεπεξεργαστές είναι ένα και είναι κοινό, ενώ στα κατανεμημένα συστήματα ο κάθε κόμβος έχει το δικό του λειτουργικό σύστημα. Και η διαχείριση γίνεται από ένα οργανισμό στους πολυεπεξεργαστές και στους πολυυπολογιστές, ενώ στα distributed συστήματα γίνεται από πολλούς διαφορετικούς οργανισμούς. Οι πολυεπεξεργαστές λοιπόν επικοινωνούν με μια κοινή μνήμη, οπότε οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν σημαφόρους και άλλες κοινές δομές. Εμείς στο εργαστήριο χρησιμοποιούμε το OpenMP και τα POSIX Threads προκειμένου να προγραμματίσουμε συστήματα κοινής μνήμης, ενώ οι πολυυπολογιστές δεν έχουν κοινή μνήμη και έτσι η επικοινωνία γίνεται με πέρασμα μηνυμάτων. Είναι πιο σύνδετος και πιο δύσκολος ο κώδικας. Η βασική μονάδα επικοινωνίας είναι το πακέτο. Εμείς στο εργαστήριο χρησιμοποιούμε το OpenMPI για να καλύψει αυτή την κατηγορία. Οι πολυυπολογιστές χρησιμοποιούν πακέτα. Το πακέτο επικοινωνίας έχει δύο τμήματα: την επικεφαλίδα, που είναι ο κωδικός επεξεργαστής περιορισμού, το μέγεθος μηνύματος, αριθμός αναγνώρισης μηνύματος και το πεδίο ελέγχου και τα δεδομένα. Αρχικά η επικοινωνία ήταν store και forward, ενώ δηλαδή αποθήκευση του πακέτου και προώθηση, ενώ τώρα είναι circuit switch message passing, δηλαδή χρήση μέσω διακόπτη και δικτύου διασύνδεσης. Είχαμε μιλήσει ότι πολλές φορές χρησιμοποιούνται και τα δίκτυα ωμέγα ως δίκτυα διασύνδεσης, όπου σε κάθε επεξεργαστή αντιστοιχεί ένας διαδικός αριθμός, σε κάθε μνήμη αντιστοιχεί ένας και εκεί διαδικός αριθμός. Οι αριθμοί είναι ίδιο αριθμοί ψηφίων. Για να επικοινωνήσει ένας επεξεργαστής με μια μνήμη, θα πρέπει να οργανωθούν κάποιοι διακόπτες κατάλληλα και θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί ποιος διακόπτης θα αλλάξει. Κάθε φορά, αν θα αλλάξει όχι, εξαρτάται από όταν είναι διαφορετικά τα bits σε αυτό το επίπεδο. Για παράδειγμα, για να συνδεθεί ο CPU 011 με τη μνήμη 001, θα πρέπει στο πρώτο επίπεδο να μην αλλάξει ο διακόπτης, γιατί στο πρώτο επίπεδο η τιμή είναι ίδια, 1 και 1, το LSB. Στη συνέχεια έχουμε 1 και 0, δηλαδή διαφορετική τιμή, άρα πρέπει να αλλάξει ο διακόπτης, ενώ στο τρίτο επίπεδο να μην αλλάξει ο διακόπτης, γιατί είναι ίδια τιμή και η τιμή MSB είναι 0 και στις δύο περιπτώσεις. Ο μεταγωγέας λοιπόν του σταδίου I τίθεται σε ευθεία ανάμεσα του I ίσον TI, όπου η CPU έχει τα bit SNI του NI πλην 1 έως S0 και η μνήμη TAF NI του NI πλην 1 έως TAF 0. Διαφορετικά τίθεται σε ανταλλαγή. Ένας άλλος τρόπος διασύνδεσης που θα δούμε στην αντίστοιχη διάλεξη με τα δίκτυα διασύνδεσης είναι η υπερκύβη. Η δρομολόγηση λοιπόν σε υπερκύβους για να βρεθεί γίνεται η πράξη XOR ανάμεσα στη διεύθυνση του στοιχείου όπως το λέω και του στοιχείου του παραλήπτη. Ο αριθμός που προκύπτει δείχνει αν πρέπει να γίνει μετακίνηση στο συζυγή υπερκύβων ή πλήν διαστάσεων ή όχι. Για παράδειγμα, αν ο επεξεργαστής 0011 θέλει να επικοινωνήσει με το 1100, τότε γίνεται η πράξη XOR και βρίσκουμε την τιμή 1110, δηλαδή θα πρέπει να γίνει μετακίνηση στον αντίστοιχο επεξεργαστή του συζυγής υπερκύβων ή πλήν 1-3 και ούτω καθεξής. Και θα κλείσουμε τη σημερινή διάλεξη με κάποια στοιχεία παράλληλου προγραμματισμού. Σε προηγούμενη λοιπόν διάλεξη έγινε κατανοητό ότι θα πρέπει να βρεθεί η παραλία
ή να δημιουργηθεί η παραλία αν δεν υπάρχει, προκειμένου να εκτελεστεί αποτελεσματικά σε ένα παράλληλο σύστημα. Όμως η ερώτηση είναι πώς βρίσκεται αυτή η παραλία. Αν είμαστε εξοικειωμένοι με την εφαρμογή, τότε μπορούμε να βρούμε εύκολα την παραλία, αρκεί να βρούμε τους ανεξάρτητους υπολογισμούς. Μπορούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Εμπλέκεται μεγάλο σύνολο δεδομένων. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάσπαση πεδίου ορισμού, domain decomposition. Υπάρχουν τμήματα κώδικα που μπορούν να εκτελεστούν σε διαφορετική σειρά. Έχουμε λειτουργική διάσπαση, task decomposition. Είναι ο υπολογισμός ένα σύνολο σταδίων που δεν αλληλεπιδρούν εκτός από τη χρήση της εξόδου του ενός ως εισόδου για την επόμενη. Τότε έχουμε διάσπαση διασωλήνωσης, pipeline decomposition. Μια πιο επίσημη μέθοδος της ανακάλυψης παραλυσμού χρησιμοποιεί το γράφημα εξάρτησης, όπως έχουμε δει σε προηγούμενη διάλεξη. Τι είναι το γράφημα? Το γράφημα λοιπόν αποτελείται από κόμβους και εμβέλη. Για κάθε κόμβο έχουμε χώρηση μεταβλητής και τα μπέλη δείχνουν τη χρήση των μεταβλητών και των σταθερών, τα δεδομένα ροής ή έλεγχο ροής. Τα γραφήματα λοιπόν μας επιτρέπουν την οπτική αναπαράσταση των εξαρτήσεων, καθοδηγώντας μας στις αποφάσεις παραλληλοποίησης. Έτσι λοιπόν έχουμε τον εξής αλγόριθμο. Έχουμε λοιπόν το βρόχο for από i ίσον 0, i μικρότερο 3, i συν c, να κάνουμε την πράξη α του y ίσον β του y δια 2. Ο γράφος εξάρτησης, όπως βλέπουμε, είναι πολύ απλός και για τις τρεις αυτές επαναλήψεις δημιουργούνται λοιπόν τρία ξεχωριστά υπογραφήματα που βλέπουμε δεν έχουν εξαρτήσεις. Άρα πολύ εύκολα μπορούμε να αναθέσουμε με domain decomposition το κάθε υπογράφημα σε κάθε επεξεργαστή και να παραλληλοποιήσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα πολύ εύκολα. Αν όμως υπήρχε μια εξάρτηση, όπως εδώ που έχουμε το α πλην 1, βλέπουμε ότι εδώ πέρα δεν μπορούμε πάλι να αναθέσουμε σε κάθε επεξεργαστή το κάθε υπογράφημα, γιατί υπάρχει εξάρτηση. Βλέπουμε λοιπόν το σημείο εδώ πέρα όπου έχουμε πρόβλημα. Ένα άλλο παράδειγμα γράφου εξάρτηση είναι αυτό εδώ πέρα. Έχουμε λοιπόν, εκτελείται η συνάρτηση α με τις χ ψ z. Η συνάρτηση f του χ λοιπόν απαιτεί τη χ ψ z και εξάγει το α. Στη συνέχεια εκτελείται η συνάρτηση g με το w και το x και δημιουργεί το αποτέλεσμα β. Το T χρησιμοποιεί το α και το β για τον υπολογισμό της άθρησης και του τελικού αποτελέσματος το T, ενώ το z εισάγεται στη συνάρτηση A για να υπολογιστεί το C, που με την πράξη της διαίρεσης μας δίνει το S. Βλέπουμε λοιπόν ένα γράφο εξάρτηση πολύπλοκο. Αυτό μπορεί να παραλληλοποιηθεί μέσω tasks, δηλαδή το μπλε πλαίσιο δείχνει το task που θα γίνει σε έναν επεξεργαστή, το κίτρινο αυτό χρώμα δείχνει το γράφημα που θα γίνει σε έναν άλλο επεξεργαστή και το κλειστό πράσινο αυτό που θα γίνει σε έναν άλλο επεξεργαστή. Μπορεί να γίνει λοιπόν διάσπαση λειτουργική σε τρεις πυρήνες, αλλά εδώ απαιτείται συγχρονισμός. Ένα άλλο παράδειγμα γράφου εξάρτησης είναι εδώ πέρα που είχαμε πει, όπου έχουμε ένα if τώρα εδώ πέρα, δηλαδή είναι το πρόβλημα που είχαμε δει με ένα if. Η εκτέλεση συνεχίζεται στην επόμενη επανάληψη μόνο όταν δεν ισχύει η συνθήκη. Εδώ πέρα έχουμε λοιπόν συνθήκες ή εξαρτήσεις ελέγχου στον κώδικα και δεν μπορούμε να τραβήξουμε κατακόρυφες γραμμές. Γιατί αν πάμε να τραβήξουμε κατακόρυφη γραμμή, τότε δημιουργείται κάποιο πρόβλημα και απαιτείται επικοινωνία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αναλόγως το πρόβλημα μπορούμε να το παραλληλοποιήσουμε ή όχι. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να απαντήσουμε τις εξής ερωτήσεις. Πώς μπορούμε να παραλληλοποιήσουμε, για παράδειγμα, την αλλαγή μεγέθους φωτογραφίας? Αυτό με domain decomposition είναι πολύ εύκολο να γίνει, γιατί το κάθε thread, το κάθε επεξεργαστής αναλαμβάνει ένα τμήμα της φωτογραφίας. Αναζήτησε ενός εγγράφου για όλες τις περιπτώσεις μια λέξη. Ομοίως, domain decomposition χωρίζεται το έγγραφο σε πολλά τμήματα και ο κάθε επεξεργαστής αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο τμήμα. Ενημέρωση ενός υπολογιστικού φύλου. Εδώ πέρα λοιπόν θα μπορεί να γίνει
functional decomposition, η κάθε συνάρτηση λοιπόν, ή το pipeline decomposition, όπου η κάθε ενημέρωση περνάει από διάφορα στάδια μέχρι να βρεθεί το τελικό αποτέλεσμα. Η μετακλώτηση ενός προγράμματος μπορεί να γίνει μέσω domain decomposition ή functional decomposition. Η προανάκληση σελίδων σε ένα πρόγραμμα περιήγηση στο web γίνεται domain decomposition και χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου να προλογίσετε μια αναφορά, εδώ πέρα θα είναι functional decomposition, όπου κάθε λειτουργία του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου θα είναι και άλλο thread. Για παράδειγμα, ένα thread θα κάνει το spell check, ένα thread θα κάνει την οπτική αναπαράσταση του GUI, ένα άλλο thread θα κάνει την περιοδική αποθήκευση για αντίγραφα ασφαλείας στο δίσκο και το καθεξής. Όταν έχουμε μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων, είναι εύκολη λύση παραλληλοποίησης και μάλιστα όταν είναι και πυκνοί πίνακες, όπου μπορεί να διαιρεθεί το διάστημα μεταξύ των πυρήνων πολύ εύκολα. Ενώ πιο δύσκολη ή και αδύνατη λύση παραλληλοποίησης όταν είναι μικρά τα σύνολα δεδομένων, sparse arrays, δηλαδή πίνακες που έχουν κενά μεταξύ τους, δεν είναι γεμάτοι πίνακες, και εκεί πέρα λοιπόν θα πρέπει να διαιρεθεί ο χρόνος μεταξύ των πυρήνων. Η παραλληλοποίηση των υπολογιστών απαιτεί πολλές διεργασίες που συνεργάζονται ώστε να επιταχυνθεί η λύση μιας εργασίας. Η συνεργασία λοιπόν σημαίνει συνεργασία διεργασίας, που σημαίνει ανταλλαγή πληροφοριών και κρατώντας μακριά το συγχρονισμό. Θα πρέπει λοιπόν να αποφεύγεται ο συγχρονισμός γιατί μειώνει την ταχύτητα εκτέλεσης μιας διεργασίας. Αξιολογώντας λοιπόν τα μοντέλα παραλληλοποίησης, θα πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε στο πώς ανταλλάσσουν πληροφορίες οι διεργασίες, πώς συγχρονίζονται οι διεργασίες. Στο μοντέλο επιμερισμένης μνήμης και τα δύο επιτυχάνονται μέσα από κοινόχρηστους μεταβλητές, η επικοινωνία μέσω buffer, συγχρονισμό, semaphore. Θα πρέπει να γίνει μελέτη προβλήματος κατά πόσο το ακολουθιακό πρόβλημα μπορεί να παραλληλοποιηθεί, θα πρέπει να αναζητηθούν ευκαιρίες για παραλληλισμό και να χρησιμοποιηθούν νήματα. Αν χρησιμοποιείτε μια παραλληλοποίηση νημάτων όπως το OpenMP ή το POSIX Threads για να εκφράσετε το παραλληλισμό, διαφορετικά χρησιμοποιούνται διεργασίες, ranks, για κατανεμημένο παράλληλο υπολογισμό με το OpenMPI. Τα νήματα είναι τμήματα των διεργασιών και η διεργασία είναι ένα πρόγραμμα σε κάποια κατάσταση εκτέλεσης του, που έχει το δικό του κώδικα, τα δικά του δεδομένα, το δικό του χώρο λογικής διεύθυνσης. Οι πληροφορίες για το τι περιλαμβάνει μια διεργασία είναι η κατάσταση της διεργασίας, ο μετρητής προγράμματος, οι τιμές των καταχωρητών των πυρήνων και η μνήμη διαχείρισης πληροφορίας. Τα νήματα είναι, όπως είχαμε δει στα λειτουργικά συστήματα, ελαφριές διεργασίες, δηλαδή μια μονάδα ελέγχου μέσα σε μια διεργασία. Το κύριο νήμα εκτελεί τη βασική λειτουργία του προγράμματος. Κύριο νήμα μπορεί να δημιουργήσει άλλα νήματα ώστε να εκτελέσουν άλλες λειτουργίες. Τα νήματα έχουν το δικό τους μετρητή προγράμματος, αντίγραφο καταχωρητών του πυρήνα και στίβα από εγγραφές, αλλά έχουν κοινόχρηστα όλα τα άλλα στοιχεία, όλους τους πόρους, μοιράζονται τα δεδομένα, τον κώδικα, τον χώρο διευθύνσεων και άλλες πηγές, και τα νήματα έχουν χαμηλότερη επιβάρηση από όλες τις διεργασίες. Οι διεργασίες είναι ανταγωνιστικές, τα νήματα είναι συναγωνιστικά. Δηλαδή, οι διεργασίες η μία αντιμάχεται την άλλη για να έχει πόρους, ενώ τα νήματα συνεργάζονται μεταξύ τους για να επιτελέσουν ένα κοινό έργο. Η διεργασία έχει πολύ μικρή επιβάρηση, το νήμα έχει πολύ μικρή επιβάρηση δημιουργίας σε αντίθεση με τη διεργασία. Τα νήματα είναι αρκετά ευέλικτα και μπορούν να εφαρμόσουν τόσο domain decomposition, τόσο task decomposition, όσο και pipeline. Αν έχουμε ένα domain decomposition με νήματα, βλέπουμε ότι η shared memory χωρίζεται στο παράδειγμα μας σε τρεις περιοχές και το κάθε νήμα αναλαμβάνει μια περιοχή. Αν έχουμε task decomposition, ομοίως μπορούμε να έχουμε τις συναρτήσεις, όπου χρησιμοποιώντας την κοινόχρηστη μνήμη για συγχρονισμό, μπορούμε και μεταδίδουμε πληροφορίες από το ένα νήμα στο άλλο. Ενώ και στο pipeline πάλι χρησιμοποιείται η κοινόχρηστη μνήμη, και μόλις το ένα νήμα ολοκληρώσει τα δεδομένα που τα βάζει στην κοινόχρηστη μνήμη, που τα αναλαμβάνει το άλλο νήμα, εξάγει στην κοινόχρηστη μνήμη τα αποτελέσματα και αυτό συνεχίζεται. Τα νήματα έχουν ιδιωτικές και κοινόχρηστες μεταβλητές.
Οι ιδιωτικές μεταβλητές, private variables, είναι οι μεταβλητές όπου κανένα άλλο νήμα δεν έχει πρόσβαση να τις τροποποιήσει, να τις αλλάξει κτλ. Και ασφαλώς δεν δημιουργείται πρόβλημα όταν υπάρχει πρόσβαση σε private, σε ιδιωτική μεταβλητή. Υπάρχουν όμως και κοινόχρηστες μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία και για τον συγχρονισμό, και οι κοινόχρηστες μεταβλητές θα πρέπει να προστατεύονται στην πρόσβασή τους, ώστε να μην γράψουν ταυτόχρονα πολλαπλά νήματα, γιατί θα έχουμε το πρόβλημα των χαμένων συναλλαγών. Ένα παράδειγμα του domain decomposition με νήματα είναι το εξής. Έχουμε ένα κώδικα που εκτελεί για 1000 επαναλήψεις την συνάρτηση foo του i, και ο ακολουθιακός κώδικας λοιπόν ήταν, όπως είδαμε, 1000 επαναλήψεις, ενώ το νήμα 1 μπορεί να κάνει από το 0 μέχρι την 500 επανάληψη, και το νήμα 1 να κάνει από τη 500 επανάληψη μέχρι τη 1000. Το α πρέπει να είναι κοινόχρηστη μεταβλητή και το i πρέπει να είναι ιδιωτική μεταβλητή. Γιατί το i, άμα είναι, είπαμε, το i πρέπει να είναι ιδιωτική μεταβλητή. Αν το i είναι κοινόχρηστη μεταβλητή, τότε το ένα νήμα θα γράφει στο i την τιμή 0, το άλλο νήμα θα γράφει την 500, οπότε θα δημιουργείται πρόβλημα. Άρα λοιπόν, εκεί θα πρέπει το κάθε νήμα να έχει το δικό του i. Και επίσης το α του i θα πρέπει να είναι κοινόχρηστη μεταβλητή, γιατί δεν δημιουργείται πρόβλημα με το να γράψουμε στην ίδια περιοχή μνήμης. Δηλαδή το ένα νήμα θα γράψει τις τιμές 500 έως 999, ενώ το νήμα 0 θα γράψει τις τιμές 0 έως 499. Δηλαδή βλέπουμε ότι ποτέ ένα νήμα δεν θα γράψει σε μία περιοχή μνήμης του πίνακα α που ανήκει στο άλλο νήμα. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι κοινόχρηστη μεταβλητή. Ενώ άμα γίνει domain decomposition, έστω έχουμε τη συνάρτηση αυτή εδώ πέρα, εκτελείται λοιπόν η συνάρτηση F του Χ του K και το G του Χ του K. Εδώ πέρα λοιπόν μπορεί να γίνει task decomposition με νήματα, όπου το ένα νήμα αναλαμβάνει τη μία συνάρτηση και το άλλο νήμα αναλαμβάνει την εκτέλεση της άλλης συνάρτησης. Εδώ πέρα θα πρέπει να έχουμε το ε και το χ κοινόχρηστες μεταβλητές, γιατί αυτές είναι οι μεταβλητές που μόνο γίνεται ανάγνωση, όπως βλέπουμε, και στο ε και στο χ. Δεν γράφουμε τίποτα. Ενώ εκεί που γράφουμε, που είναι στο α και στο κ, εκεί πέρα λοιπόν πρέπει να είναι ιδιωτικές μεταβλητές. Επίσης το α, επειδή είναι μόνο για ανάγνωση, μπορεί να είναι και static, που σημαίνει ακόμα καλύτερη ταχύτητα. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούμε να προσδιορίσουμε ποιες είναι οι ιδιωτικές και ποιες είναι οι κοινόχρηστες μεταβλητές κάθε φορά στο πρόβλημά μας, ώστε να αποφεύγουμε τα προβλήματα. Οι κοινόχρηστες μεταβλητές είναι στατικές μεταβλητές, μεταβλητές ορού και περιεχόμενα του χρόνου εκτέλεσης στη βάση κατά τη στιγμή της κλίσης. Ενώ οι ιδιωτικές μεταβλητές είναι μεταβλητές δίκτυ βρόγου και ο χρόνος εκτέλεσης των λειτουργιών της στίβας που επικαλείται από το νήμα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή ενότητα.